Θέλω να κάνω μια δήλωση όσο αφορά την επίλυση του θέματος των Σκοπίων της Μακεδονίας. Ποιος δεν θέλει την επίλυση ενός προβλήματος που εκκρεμεί για 30 χρόνια. Ασφαλώς και όλοι το επιθυμούμε. Αυτό όμως που πρέπει να γνωρίζει το Κοινοβούλιο είναι ότι πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας χωρίς καμιά απόφαση κυβερνητική από καμία χώρα και ουσιαστικά αναφέρεται σε μακεδονικό έθνος και μακεδονική γλώσσα. Κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί και δεν μπορεί να είναι αποδεκτό από κανένα. Δεν θα λύσουμε το πρόβλημα των Σκοπίων για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην Ελλάδα και διχασμό στην χώρα μου. Κύριοι συνάδελφοι, βρίσκομαι σε αυτή την αίθουσα 4 ολόκληρα χρόνια και με πολύ μεγάλη υπομονή ακούω όλους τους συναδέλφους όταν ζητάνε το λόγο. Σας παρακαλώ πολύ για 30 δευτερόλεπτα μόνο, γιατί για σας μπορεί να μην είναι θέμα σοβαρό. Για μας τους Έλληνες είναι κυρίαρχη σημασίας. Μόνο δύο λέξεις. Κύριε Πρόεδρε, ξεχάσατε στην ανακοίνωσή σας να πείτε για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία, τον ελληνικό λαό, ότι η συμφωνία που επετεύχθη, όπως αναφερθήκατε, είναι κατά παράβαση κάθε κανόνα δημοκρατίας, ακριβώς γιατί το ελληνικό κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε ούτε και κανένας φορέας στον οποίον θα έπρεπε να ενημερώσετε σοβαρά. Ευχαριστώ, κύριε συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ.